Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε δυστυχώς ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός που έχει να κάνει με την επιβάρηση του περιβάλλοντος από το ατύχημα που συνέβη στις 10 ΝΑΤΟΥ στην περιοχή της Σαλαμίνας. Ένα ατύχημα που μας έχει συγκινήσει όλους, μας έχει ανησυχήσει όλους και πιστεύω ότι μας έχει βάλει όλους σε προβληματισμό πώς μπορεί να συμβαίνουν αυτού του είδους τα ατυχήματα και να διερευνηθεί, είναι έτοιμα όλο να διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε όλο αυτό το γεγονός. Και θέλω επίσης να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι αρχές, οι ελεκτικές του Δημοσίου αλλά και η δικαιοσύνη βρίσκονται σε μία συνεννόηση και συνεργασία για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία από το πρώτο βίντεο που έχουμε στα χέρια μας από την κατάδυση που έκαναν οι βατραχάνθρωποι του Υπουργείου τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι και σήμερα οι καταδύσεις που γίνονται, οι έλεγχοι, οι βιντεοσκοπήσεις, όλα αυτά τα στοιχεία για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Άρα λοιπόν τα ερωτήματα που τίθενται για το πώς έγινε το ναυάγιο είναι στον έλεγχο όλων αυτών των μηχανισμών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια πραγματική εικόνα. Εκείνο που επίσης θέλω να σας πω, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωσε από τα ΕΛΠΕ 1.819 τόνους μαζούτ και αυτό ήταν ένα ποσοστό του περιεχομένου που είχε από τα 2.550 περίπου 2.550 τόνους που είχε μέσα το κύρος. Από την πρώτη στιγμή που ο θάλαμος επιχειρήσεων έλαβε την πληροφόρηση ότι υπάρχει ένα πλοίο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, βρισκόταν δηλαδή σε κατάσταση να βυθιστεί, από τη στιγμή αυτή κινητοποιήθηκε το πρώτο σχέδιο εφαρμογής στις 2:41 τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Μέχρι τις 4:10 που βυθίστηκε το πλοίο έφτασαν στο σημείο 2 σκάφη του λιμενικού. Στις 5:30 έφτασε σκάφος απορρυπαντικό του λιμενικού και οι πρώτες βοήθειες προσφέρθηκαν στους 2 ναυαγούς, διότι αυτό έπρεπε να γίνει. Και στις 6:10 ήρθε mail στο Υπουργείο, στην θάλαμο επιχειρήσεων και στο αρχηγείο ότι έχει ανατεθεί σε εταιρεία η στεγανοποίηση του πλοίου. Με το ξημέρωμα κατευθείαν κατέβηκαν οι δίτες και αφού προσδιορίσαν ακριβώς το πλοίο προχώρησε η διαδικασία τοποθέτησης φρακτών και όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ένα γεγονός που συμβαίνει όπως το συγκεκριμένο δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν σε χρόνο μηδέν φράχτες μέτρα ολόκληρα χιλιόμετρα για να μπορέσεις να περιορίσεις το πρόβλημα που έχει προκύψει. Στις 7:30 λοιπόν με 8 πέταξε το σκάφος του λιμενικού και στις 10:20 είχε ολοκληρωθεί ο φράχτης περί το ναυάγιο. Άρχισε στις 10 η ώρα άρχισε η στεγανοποίηση του πλοίου η οποία κράτησε ουσιαστικά 2 με 2,5 μέρες. Έφτασε δηλαδή στο 95% γιατί αυτός σε τέτοιες περιπτώσεις αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Να περιορίσει τη διαρροή στο βυθισμένο σκάφος. Και το βάρος που ρίξαμε σε αυτή την περίπτωση ήταν ιδιαίτερο γιατί ακριβώς έπρεπε να περιορίσουμε την πηγή. Δεύτερη προσπάθεια ήταν να στεγανοποιηθεί πλήρως το πλοίο.
Έχουμε λοιπόν την δεύτερη μέρα ένα φαινόμενο, ενώ έχουν μπει οι φράχτες για να περιοριστεί η διαρροή του πετρελαίου που είχε γίνει όλη τη νύχτα, και έχουμε το φαινόμενο την τρίτη μέρα να έχει εμφανιστεί μια κοιλίδα προς την περιοχή του Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί, έχει μπει σε εφαρμογή καταρχάς το σχέδιο, το τοπικό σχέδιο και του Πειραιά και του Σαρονικού. Αρκεί να σας πω ότι στις 5 και 21 έφυγε το σήμα από το αρχηγείο του λιμενικού προς όλα τα τοπικά λιμεναρχεία να κινητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν, να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες που υπήρχαν στις περιοχές τους και να είναι έτοιμα τα λιμεναρχεία για την αντιμετώπιση των φαινομένων που μπορεί να προκύψουν από το θαλάσσιο αυτό ατύχημα. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκίνησε η προσπάθεια απορρίπανσης. Κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του λιμενικού. Το λιμενικό έχει 15 σταθμούς απορρίπανσης και μια μεγάλη αποθήκη στην Ελευσίνα. Ό,τι φράγματα διαθέταμε μπήκαν σε εφαρμογή, σε χρησιμοποίηση, και όλα τα μέσα που υπήρχαν από τις εταιρείες έφτασαν εκεί. Οι τρεις εταιρείες που ανέλαβαν να υλοποιήσουν το έργο της απορρίπανσης με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το διάταγμα 55 του 98, το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε εδώ, προβλέπει την έκδοση μιας κρίσιμης υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας, εξοπλισμού και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα οι εταιρείες αυτές, και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Έχει συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο εδώ και 3 μήνες, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και ένα σύνθετο πρόβλημα και στην Ευρώπη είχαν δυσκολίες πάνω σε αυτό το ζήτημα, και προχωρεί αυτή η επιτροπή και πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο δεσμεύομαι από αυτό το βήμα ότι θα έχουμε πλέον, έπειτα από 20 τόσο χρόνια, αυτή την απόφαση σε ενέργεια. Την Τρίτη το βράδυ έγινε μια σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Πειραιά. Θέλω εδώ επίσης να σημειώσω ότι το Λιμεναρχείο Πειραιά και το Λιμεναρχείο Σαρονικού είχαν την ευθύνη υλοποίησης των τοπικών σχεδίων, και στο Λιμενάρχη Πειραιά ανετέθη η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου. Άρα όλα τα σχέδια που είχαμε στη διάθεσή μας έχουν τεθεί σε ενέργεια από την πρώτη στιγμή. Την Τρίτη το βράδυ έγινε μια σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Πειραιά με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου και τους παράγοντες του λιμενικού σώματος. Την Τετάρτη το πρωί έγινε η σύσκεψη, κλήθηκαν οι δήμαρχοι να συμμετέχουν για να μας δώσουν και οι ίδιοι την γνώμη τους πώς θα έπρεπε σε ορισμένα σημεία των ακτών να γίνει η παρέμβαση και να ξεκινήσει η συνεργασία όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων στην υπόθεση αυτή της απορρίπανσης. Ένα στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να σας θέσω υπόψη σας είναι ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με μηχανικά μέσα. Δεν είναι μια προσπάθεια που γίνεται με χημικά μέσα. Δεν θα πέσει ούτε ένα κιλό χημικών στη θάλασσα της συγκεκριμένης περιοχής. Είπε στη Θεσσαλονίκη ο αξιότιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι καθυστερήσαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του σκάφους του ΕΜ. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, αλλά δεν σας έχουν ενημερώσει καλά οι συνεργάτες σας. Για άλλη μια φορά. Θα σας πω λοιπόν ότι υπήρξε επαφή. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι το σκάφος ήταν σε αποστολή. Έφτασε την Τρίτη το απόγευμα στον Πειραιά, ξεφόρτωσε και από τη στιγμή που ήταν πλέον διαθέσιμο ζητήθηκε η συνδρομή του. Και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει να βρωθεί ουσιαστικά από το ελληνικό δημόσιο
και εργάζεται πυρετωδώς νύχτα μέρα σε 24ωρη βάση για να υλοποιήσει αυτή την προσπάθεια που πιστεύω είναι στόχος όλων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα το μεσημέρι έχουμε καλέσει τον τύπο και τους δημάρχους της περιοχής και θα κάνουμε μια περιοδία σε όλο το μέτωπο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι γιγαντιαία. Ίσως η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υπήρξε μια τέτοια κινητοποίηση. Μας καταγγέλουν και μας εγκαλούν, αλλά δεν μας λένε τι έπρεπε να κάνουμε που δεν το κάναμε. Αλλά να υποθεί με ένα επιχείρημα τεκμηριωμένο για να δούμε αν υπάρχουν αδυναμίες και τότε να συζητήσουμε όλοι μαζί την επανεπιχειροποίηση του σχεδίου που θα βάλει μέσα στο παιχνίδι και τους Δήμους, ας μου επιτραπεί η έκφραση του όρου που είπα, δηλαδή θα βάλει στο σχεδιασμό και τους Δήμους και τις περιφέρειες, ώστε από κοινού και την πολιτική προστασία, από κοινού όλοι μαζί να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίζουμε πιο ενδεχομένως αποτελεσματικά τέτοιου είδους κρίσεις, αν κριθεί ότι δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ήμασταν αποτελεσματικοί, θα κριθούμε και στο τέλος της ημέρας, όταν θα έχουμε πραγματικά κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα μήνα, 40 μέρες, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή καλέσαμε όλους τους ερευνητικούς φορείς, το ΕΛΚΕΘΕ, την Επιτροπή Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, από την πρώτη μέρα ήταν εκεί, είναι κάθε μέρα εκεί, παρακολουθούν, κάνουν μετρήσεις και οποιοιδήποτε φορείς θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, εμείς είμαστε ανοιχτοί, δεν προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία, καλέσαμε τα πολιτικά κόμματα, δεν είχαμε την τιμή κόμματα όπως είναι αξιωματική αντιπολίτευση να μας επισκεφθούν, να μας ρωτήσουν, να μας ελέγξουν, να δούνε το θάλαμο επιχειρήσεων, διότι όταν ισχυρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση ότι καθυστερήσαμε, πρέπει να έρθει στον Πειραιά, να πάει στο και όλα τα κόμματα, να πάμε να επισκεφθούμε τον θάλαμο επιχειρήσεων, να δούμε λοιπόν τα σήματα που έφυγαν, οι εντολές που δόθηκαν. Στις 3 η ώρα τη νύχτα με ενημέρωσε ο αρχηγός του ξημερώματα Κυριακής, του είπα ότι πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα σχέδια και όλες οι δυνάμεις του λιμενικού και να είναι ο ίδιος επικεφαλής, εδώ είναι, θα μπορεί να κληθεί να ρωτηθεί. Έγινε λοιπόν ό,τι μπορούσε να γίνει καλύτερα. Αν στο τέλος, όπως είπα της ημέρας, παρουσιαστούν και αδυναμίες, να τις δούμε, να τις συζητήσουμε και να δούμε με ποιον τρόπο θα έχουμε ένα σχέδιο πολύ πιο ενδεχομένως ολοκληρωμένο. Κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω, συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Αυτή είναι η ενημέρωση που ήθελα να κάνω σε πρώτη φάση της συζήτησης. Θα είμαι εδώ να ακούσω και τους βουλευτές και τα κόμματα και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλους τους φορείς και θα απαντήσουμε σε όσα ερωτήματα τεθούν, τα οποία θέλουν απάντηση και δεν έχουν απαντηθεί. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει τώρα...